οποίο συστήθηκε μετά τις εκλογές πρόσφατες του Ιουνίου και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει παρουσιάσει ήδη ένα ιδιαίτερο έργο και αξιόλογο έργο στο κομμάτι της οικογενειακής πολιτικής, στο κομμάτι της προστασίας της γυναίκας, με δράσεις ήδη που μπορούν να αποτιμηθούν, αλλά και με έναν ευρύτατο σχεδιασμό όσον αφορά την οικογένεια και την γυναίκα, την προστασία της γυναίκας. Είναι μεγάλη μας χαρά που καλωσορίζουμε σήμερα στην Ομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας την Υπουργό, την Γκεφάλα τη Μαρία, μία άξια γυναίκα, ένα σημαντικό στέλεχος για την κυβέρνηση που έχει αναλάβει πάρα πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες σε ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, σε ζητήματα που αφορούν την οικογένεια. Και η αλήθεια είναι πως το μεγάλο ζήτημα του δημογραφικού είναι ένα βασικό θέμα στην ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας και είμαι βέβαιος ότι το συγκεκριμένο Υπουργείο, το οποίο είναι ένα νεοσύστατο Υπουργείο, βρίσκεται σε πολύ καλά χέρια. Βρίσκουμε στην Κρήτη με αφορμή μια εκδήλωση του ΙΤΕ για τα 40 χρόνια και τη γυναίκα στην έρευνα. Είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε, να ενδυναμώσουμε τις γυναίκες να ασχοληθούν και με αυτά τα κομμάτια, τα πιο ανδροκρατούμενα εντός εισαγωγικών. Θέλουμε να αποδείξουμε στην πράξη ότι κανένα επάγγελμα δεν είναι μόνο για γυναίκες και κανένα επάγγελμα δεν είναι μόνο για άντρες. Και χρειάζεται να έχουν όλοι οι άνθρωποι για μας ίσες ευκαιρίες, ίσα δικαιώματα και πραγματικά να έχουν τις δυνατότητες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους, να κυνηγήσουν, να κάνουν αυτό που έχουν σπουδάσει και αυτό που αγαπούν. Και βέβαια δεν θα μπορούσα να παραλείψω μια επίσκεψη στην Διοικούσα Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, να δω και να ανταλλάξουμε απόψεις με σημαντικά στελέχη μας και θέλω να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο και όλα τα στελέχη της Νομαρχιακής που παραβρέθηκαν εδώ, καθώς και τον Βουλευτή. Με τους υπουργούς και με τον Λευτέρη τον Αυγεννάκη και με τον Μάξιμο τον Σενετάκη μιλήσαμε μόλις προσγειώθηκα. Είναι όλοι εξαιρετικοί συνάδελφοι και καλοί φίλοι και πραγματικά είμαστε σε στη συνεργασία και για τα προβλήματα του νομού σας, αλλά και για το δικό μου, για τη δική μου περιοχή. Εγώ κατάγομαι από τα Γιάννενα, οπότε είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ. Για το δημογραφικό, τι έχουμε να πούμε? Βλέπουμε στοιχεία απογοητευτικά για τη χώρα μας. Πώς μπορεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτό, τι στόχευση έχει, τι σχεδιασμό θα κάνει πάνω σε αυτό το θέμα? Έχετε δίκιο, τα νούμερα είναι ανησυχητικά. Δεν είναι όμως ένα καινούριο πρόβλημα. Το δημογραφικό είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει αρχίσει να απασχολεί από τη δεκαετία του 80. Τότε έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μειώσεις στις γεννήσεις και αύξηση των θανάτων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του ήδη από την πρώτη τετραετία εντόπισαν και έχουν ληφθεί μέτρα γι' αυτό. Θέλω επιγραμματικά να πω 2.000 ευρώ σε κάθε γέννηση μωρού, μειωμένο ΦΠΑ στα βρεφικά, ήδη αύξηση αφορολογίας του για κάθε παιδί, άδεια πατρότητας, επέκταση άδειας μητρότητας, η άδεια τώρα, το επίδομα για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρότησες, είναι όλα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με την ενίσχυση και της θέσης της γυναίκας αλλά και της οικογένειας στο να νιώσουν μια ασφάλεια και να προχωρήσουν στην απόκτηση οικογένειας και παιδιών. Από την άλλη, ένα πρόγραμμα στεγαστικής πολιτικής μετά από πολλά χρόνια, το πρόγραμμα «Σπίτι μου, φθηνή στέγης για νέα ζευγάρια», ούτως ώστε να βοηθήσει το κράτος να λύσουν και αυτό το κομμάτι. Και φυσικά το σημαντικό, η μείωση της ανεργίας, η αύξηση των θέσεων εργασίας που όλη την προηγούμενη περίοδο έχουμε κατακτήσει και η δυνατότητα οι νέοι άνθρωποι να βρίσκουν δουλειά και σε πιο μικρές ηλικίες με το πρώτο ένσημο, το νομοσχέδιο που περάσαμε, ούτως ώστε να νιώσουν μια ασφάλεια εργασιακή, κοινωνική, στεγαστική και να μπορέσουν να προχωρήσουν τη ζωή τους και να προχωρήσουν στην απόκτηση ενός παιδιού. Θέλω να επισημάνω ότι η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη επεξεργάζεται με συγκεκριμένη ομάδα, με τη Γενική Γραμματεία, το πρόγραμμα, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό και θα είναι έτοιμο αρχές του 2024. Οπότε εκεί θα το δούμε και πιο αναλυτικά και θα βγουν και τα νέα μέτρα. Θα δημιουργηθεί πλατφόρμα ούτως ώστε να μπουν φορείς, πολίτες, όσους απασχολεί το ζήτημα και θέλουν να κάνουν μια πρόταση. Θέλω να πω ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι κυβερνητικό, δεν είναι κομματικό, είναι ένα πρόβλημα εθνικό, μας αφορά όλους. Οπότε περιμένουμε τις προτάσεις σας, περιμένουμε να μοιραστούμε έτσι προτάσεις και αγωνίες, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Και δύο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε ένα νέο Υπουργείο πάνω σε αυτό το κομμάτι και μάλιστα μια ειδική Γενική Γραμματεία για το Δημογραφικό.